Καλησπέρα κύριε Λιωναράκη. Θα θέλαμε λίγο έτσι να συζητήσουμε για το ποιες θεωρείτε εν συντομία τις βασικότερες αρχές της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Καταρχήν να πούμε τι είναι αυτό το πράγμα που λέμε εξαποστάσεως εκπαίδευση. Είναι μία οργανωμένη, μία συνολική μεθοδολογία και δεν είναι απλά μία χρήση κάποιου μέσου ή κάποιας τεχνολογίας. Είναι δηλαδή κάποιος προσδιορισμός με βάση τα παιδαγωγικά δεδομένα και κάποιες βασικές αρχές. Mm-hmm. Εξαποστάσεως εκπαίδευση δεν σημαίνει υπολογιστής, δεν σημαίνει βίντεο, δεν σημαίνει το ένα ή το άλλο. Σημαίνει ότι είμαστε σε μια φάση όπου ο δάσκαλος από το μαθητή είναι σε μια φυσική απόσταση και δημιουργεί ο δάσκαλος στο βαθμό που μπορεί, μία ολοκληρωμένη γέφυρα για να επικοινωνεί με τους μαθητές του. Mm-hmm. Στη γέφυρα αυτή διατηρούμε όλα τα παιδαγωγικά στοιχεία. Έχουμε διδακτικούς στόχους, έχουμε μαθησιακούς στόχους, έχουμε επαλήθευση στόχων, εμπλέκουμε τους μαθητές μας να κάνουν πράγματα, δραστηριοποιούμε τους μαθητές μας να κάνουν πράγματα, δημιουργούμε όσο το δυνατόν μία πιο ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση. Στην πραγματικότητα αυτό είναι, ανεξάρτητα από το μέσον. Τα μέσα λίγο πολύ είναι γνωστά, τα ξέρουμε όλοι μας, αλλά το μήνυμα είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραμείνουμε στα μέσα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους παιδαγωγικούς όρους που γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι μπορεί να λειτουργήσουν ακόμα και με τα ψηφιακά μέσα και με την τεχνολογία. Πολύ ωραία. Άρα, σε αυτό ακριβώς, γιατί επισημάνατε το ένα πολύ κομβικό σημείο, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της τεχνολογίας στην εξαποστάσεως εκπαίδευση? Κάποτε λέγανε ότι η τεχνολογία είναι αυτή που μεταφέρει την πληροφορία. Έχει λίγο αλλάξει το σκηνικό. Είναι η τεχνολογία αυτή που μας βοηθάει να επικοινωνήσουμε, μας βοηθάει να λειτουργήσουμε κάπως ψηφιακά σε μία τάξη, να ζητήσουμε από τους μαθητές μας να κάνουμε πράγματα, να δώσουμε κάποια στοιχεία, κάποιες πληροφορίες, να κάνουμε ένα μάθημα, αν θέλετε. Με τη διαφορά ότι μέσα στην τάξη, τη φυσική τάξη, αυτό το πράγμα είναι σχετικά εύκολο. Εύκολο με την έννοια ότι το γνωρίζουμε, ότι ξέρουμε λίγο πολύ τι κάνουμε. Εδώ έχουμε ιδιαιτερότητες. Επομένως, όταν εγώ διδάξω, κάνω δηλαδή μία εισήγηση μέσα σε μία ψηφιακή τάξη, θα πρέπει να πάρω υπόψη μου ότι θα πρέπει να εμπλέξω όλα τα παιδιά, θα πρέπει να τους δώσω βήμα να μιλήσουν, να εκφραστούν, να εκφράσουν τις ανησυχίες, τους φόβους, να εκφράσουν ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω πορεία μας. Πολύ ωραία. Νομίζω απαντάτε σε μια πολύ μεγάλη ανησυχία των εκπαιδευτικών. Και εδώ ένα πολύ κρίσιμο επίσης ερώτημα στην εξαποστάσεως εκπαίδευση που ακούγεται ή ψιθυρίζεται, θα έλεγα, είναι ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Γιατί υπάρχει μια ανησυχία που εκφράζεται μερικές φορές ότι ήρθε η εξαποστάσεως εκπαίδευση και αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού ή και μπορεί να τον καταργήσει εντός εισαγωγικών. Ίσα-ίσα, σε καμία περίπτωση, όχι μόνο δεν καταργείται, δεν πρέπει να καταργηθεί ο εκπαιδευτικός. Αυτό που μπορεί να κάνει, που γίνεται μάλλον στην πράξη, είναι ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος του. Είναι μεν ο εκπαιδευτικός αυτός που γνωρίζουμε, αλλά λόγω χρήσης της τεχνολογίας έχει ένα αναβαθμισμένο ρόλο που πρέπει να τον αξιοποιήσει με τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν οι μαθητές του, οι φοιτητές, οι σπουδαστές, να μπορούν να μάθουν. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Θα πρέπει να δημιουργήσει δηλαδή μία αίθουσα, μία τάξη που να πάρει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες, αλλά να βοηθήσει τους μαθητές να εκφραστούν, να τους εξηγεί πράγματα, να μην θεωρεί αυτονόητα κάποια πράγματα. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μας πολύ συχνά. Να είναι σε μία φάση να εξηγεί κάποια πράγματα, να δίνει παραδείγματα, να χρησιμοποιεί πιο συχνά το δηλαδή, mm-hmm.
λέει κάποια έκφραση, εκφράζει κάτι, δηλαδή τι, ξαναπες το. Θα το καταλάβουν καλύτερα τα παιδιά. Καμιά φορά χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο και τον τρόπο που χειριζόμαστε τις λέξεις για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι πιο ουσιαστικό και πιο κατανοητό στους μαθητές μας. Επομένως, να μην ξεκινήσει ο δάσκαλος ότι είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά γνωρίζουν. Βεβαίως γνωρίζουν κάποια πράγματα, αλλά τα γνωρίζουν σε διαφορετικές φάσεις και σκάλες. Επομένως, εξηγεί, ερμηνεύει, προσπαθεί να δημιουργήσει μία διάδραση, μία αλληλεπίδραση με τους μαθητές του. Δημιουργεί κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για το αντικείμενο που διδάσκει. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στοιχεία. Μπορεί να δανειστεί κείμενα, μπορεί να δανειστεί εικόνες, μπορεί να δανειστεί βίντεο, μπορεί να δανειστεί ιδέες από παιχνίδια, έτσι ώστε να δημιουργήσει κάτι το οποίο θα έχει πιο ενδιαφέρον για τα παιδιά τα ίδια. Από αυτά που λέτε, καταλαβαίνω ότι μιλάτε για ένα συνδυασμό, καλό συνδυασμό, παιδαγωγικά οργανωμένο και σχεδιασμένο, σύγχρονης και ασύγχρονης. Βεβαίως. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα όμως. Σύγχρονη απαιτεί την άμεση εμπλοκή μου, το να μπω να δώσω πράγματα, να δημιουργήσω αυτή την αλληλεπίδραση, αυτή την επικοινωνία. Αυτή είναι η σύγχρονη. Η ασύγχρονη έχει μια άλλη λογική. Δημιουργεί ένα αποθετήριο, μια μικρή τράπεζα πληροφοριών, την οποία τράπεζα και τα στοιχεία της θα αξιοποιήσουν τα παιδιά. Αλλά θα πρέπει να τη φτιάξουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει να έχει κάποιο ενδιαφέρον για τα παιδιά. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να πάρω τρία κείμενα που νομίζω ότι είναι καλό να μελετήσουν και να διαβάσουν οι μαθητές μου και να τα βάλω απλά έτσι μέσα. Θα πρέπει να δημιουργήσω μία σχέση μεταξύ αυτών των κειμένων, να εξηγήσω κάποια πράγματα, να δημιουργήσω μία σύνθεση, να βάλω δραστηριότητες. Δηλαδή, ο μαθητής μου θα διαβάσει, αλλά μετά, όπως λέμε, πώς θα το εμπεδώσει. Με το να κάνει πράγματα. Επομένως, θα πρέπει να προετοιμαστώ για να του ζητήσω πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες, ασκήσεις, μία εμπλοκή, να ερμηνεύσει ο ίδιος ο μαθητής κάποια πράγματα, να έχουμε ένα διάλογο μεταξύ μας. Όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της ασύγχρονης μάθησης. Νομίζω μας καλύψατε ακριβώς τις βασικές αρχές και τα κύρια ερωτηματικά που έχουν εκπαιδευτικοί αυτό το διάστημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.